Τέθηκαν ήδη οι πρώτοι στόχοι της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης και πλέον τα μέλη της σχεδιάζουν την όσο το δυνατόν πιο άμεση υλοποίησή τους, ώστε να δοθεί μια ανακούφιση στους δοκιμαζόμενους πολίτες της περιοχής. Εκείνο που μετράει ιδιαίτερα πάντως είναι, σύμφωνα με τα μέλη της Επιτροπής, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να μην γίνονται κινήσεις ξεχωριστά από το καθένα, αλλά όλοι μαζί να κινηθούν προς την υλοποίηση των στόχων της Επιτροπής. Βάλαμε κάποιους στόχους με τους συναδέλφους και μπορώ να πω με ειλικρίνεια και να ευχαριστώ, αλλά και ιδιαίτερα μπορώ να πω τη σύμπνοια που έχουμε και την ομόφωνη, αν θέλετε, απόφαση που πήραμε και χθες ιδιαίτερα. Για τις περισσότερες προτάσεις που θέσαμε στο τραπέζι και είναι να τις υλοποιήσουμε και θα σας αναφέρω ορισμένα πράγματα. Είναι η πρώτη φάση, γιατί όλο αυτό τον προγραμματισμό που κάναμε και τον σχεδιασμό δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί άμεσα. Υπάρχουν πρώτη, δεύτερη και τρίτη φάση και αυτό βεβαίως θα αξιολογηθεί πάντα με τις δυνατότητες που θα προκύψουν της δυναμικής, αν θέλετε, εφαρμογής από την κοινωνία την ίδια και από τον εθελοντισμό, αλλά και από τη δυνατότητα της εταιρείας που θα προσφέρουν κάποια πράγματα, διότι όπως καταλαβαίνετε θα παίρνουμε όλα αυτά δωρεάν από την κοινωνία και από τις επιχειρήσεις και παράλληλα θα δούμε τις δυνατότητες που θα προκύψουν είτε από την οικονομική ενίσχυση του Δήμου μέσα από τις δυσκολίες που έχει, οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο φορέα, αλλά και παράλληλα τον ΕΠΟΚΙΟΠΕ ή οτιδήποτε άλλος φορέας μπορεί να στείλει κάποια πράγματα και εμείς να τα κάνουμε καταμερισμό σωστά, θα το κάνουμε. Βεβαίως ζητούμε και το πιο βασικό ακόμη κομμάτι είναι τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, είτε επιμελητήριο, εμπορικό σύλλογο, ιατρικό, πανεπιστήμιο, εκκλησία, για να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι να το συντονίσουμε και να μην κάνουμε όλοι αποσπασματικές κινήσεις και δεν μπορέσουμε στο τέλος να πετύχουμε ότι καλύτερη την κοινωνία που πραγματικά περιμένει να πάμε με την ανάλογη σοβαρότητα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μάλιστα, στόχος των μελών της Επιτροπής είναι να ζητήσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση του κολυμβητηρίου, ώστε να στηθεί εκεί ένα κοινωνικό παντοπολείο και ό,τι άλλο χρειάζεται για τη συγκεκριμένη κοινωνική δράση. Θέλουμε να προτείνουμε στο Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραχωρήσει στον όποιον φορέα αποφασίσει να υλοποιήσει αυτά που θα κάνουμε ως πρώτη στιγμή η Επιτροπή, είτε είναι μια εταιρεία ανώνυμη, είτε άλλο πρόσωπο του Δήμου. Αυτό θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τον χώρο θεωρήσαμε εμείς ότι καταλληλότερος χώρος γι' αυτό είναι το κολυμβητήριο, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επάνω, διότι έχει υποδομές από κουζίνες, από τουαλέτες και ένα μεγάλο χώρο που θα μπορούσε εκεί να γίνει το κοινωνικό παντοπολείο και παράλληλα μια δεύτερη τρίτη δραστηριότητα σε εκείνο το χώρο, γιατί είναι μεγάλος, για να μπορέσουμε και να έχουμε ένα κέντρο λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως και την υποδομή με τους ανάλογους υπαλλήλους που θα είναι σε εκείνο το χώρο για να κρατήσουν όλο το αρχείο ή να δέχονται αιτήσεις με τον τρόπο που γράψαμε εμείς, πώς θα κινηθούμε για να υπάρχει μια ιεράρχηση, μια αξιολόγηση και ένα σημείο αναφοράς τέλος πάντων στον κοινωνικό τομέα για αυτή τη δραστηριότητα συγκεκριμένα. Αυτό που η Επιτροπή επιθυμεί να υλοποιήσει άμεσα είναι η δημιουργία του κοινωνικού παντοπολείου, με είδη κυρίως που δεν χρειάζονται συντήρηση σε ψυγείο ή άλλους ειδικούς χώρους, καθώς και η παραχώρηση αρκετών τετραγωνικών γης σε πολύτεκνες οικογένειες και άλλες ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να μπορούν να τα καλλιεργήσουν και να παράγουν τα δικά τους προϊόντα.